Κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στη Λέσβο και στην κατάληψη που πραγματοποιούν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ομάδα 30 περίπου Αφγανών προσφύγων και αλληλέγγυοι στα αιτήματά τους. Από εχθές, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη Συνάλλη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλήνη. Πράγματι, από χτες βρίσκονται υποκατάληψη στα γραφεία της Νομαδιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Μυτιλήνη, από μια ομάδα αλληλέγγυων, η οποία χτες πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της Μυτιλήνης με βασικά αιτήματα. Πρώτα απ' όλα να κλείσει το κολαστήριο, όπως λένε, της Μόριας. Δεύτερον, να αποσυμφορηθεί η Λέσβος και να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες. Τρίτον, να τους δοθούν έγγραφα ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε πόλη θέλουν της Ευρώπης. Και τελευταία, να ακυρωθεί η συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Υπάρχει κάποια κινητικότητα εκεί? Από ό,τι καταλαβαίνω, η κατάληψη είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη. Από χτες σας είπα ότι παραμένουν εκεί. Βέβαια, μένουν με ομάδες οι οποίες παραμένουν μέσα στο κτίριο και έξω από αυτό υποκατάληψη. Βέβαια, υπάρχει η παρουσία της αστυνομίας, η οποία παρακολουθεί διακριτικά για κάθε ενδεχόμενο. Ωστόσο, δεν έχουν φύγει, ούτε πρόκειται, σύμφωνα με αυτά που λένε τουλάχιστον, να εγκαταλείψουν το κτίριο της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.